Και πάμε στην Κρήτη. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι είχαμε δύο εξαφανίσεις. Στην πρώτη εξαφάνιση που αφορά στη γυναίκα υπήρξε αίσιο τέλος. Βρέθηκε η γυναίκα αυτή, κατέβηκε η Εύη Γιαρκιά, είχε μιλήσει με την αδερφή της, αλλά ευτυχώς μέχρι να βγει η εκπομπή στον αέρα βρέθηκε. Έχουμε όμως μια εξαφάνιση που αφορά σε ένα 44χρονο. Έλα Εύη μου, στην Κρήτη πάλι. Ζήνα, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, πάλι στην Κρήτη, πάλι σε κοντινές περιοχές, στο Γάζι. Πρόκειται λοιπόν για τον Νίκο Αεράκη, ετών 44, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη. Ένας άνθρωπος με όνειρα, με φιλοδοξίες, με φυσιολογική ζωή, που σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πει τίποτε σε κανέναν, όμως εδώ έχει ένα ιστορικό. Τη μέρα της εξαφάνισης, Ζήνα, ο άνθρωπος έπαθε ένα ατύχημα και χτύπησε το κεφάλι του. Τον μετέφεραν δική του στο νοσοκομείο, πήγε καταρχήν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Κρήτης και μετά στο Παγνή. Υπευλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, έκανε εξονική τομογραφία, του είπαν όλα καλά και επέστρεψε στο σπίτι του. Όμως δεν αισθανόταν καλά και σύμφωνα με αυτά που μου είπαν οι οικείοι του και ο αδελφός του, δεν είχε συνοχή Ζήνα στο λόγο του. Μιλούσε και δεν μπορούσε να γίνει κατανοητός. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του, τη ζήτησε να πάνε βόλτα. Τεχνικό θέμα. Μέχρι να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι της είπε ο αδελφός του. Παρακαλώ. Είστε ο αδελφός του ανθρώπου που έχει χαθεί και αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη. Σωστά, θέλω να μου πείτε το όνομά σας. Ναι, με λένε Μάνο Αεράκη. Mm-hmm. Είμαι ο αδελφός του. Το ψάχνουμε από την Πέμπτη το βράδυ. Είχε όμως ιστορικό αυτό, δεν χάθηκε έτσι. Έπαθε ένα ατύχημα. Την Πέμπτη το πρωί έπαθε ένα ατύχημα, στο οποίο το ατύχημα ήταν βασικά με το αυτοκίνητο, ναι. Χτύπησε με το πίσω μέρος του αυτοκίνητου, αλλά σίγουρα είχε χτυπήσει το κεφάλι στο σαγόνι και είχε ραγίσει ένα πλευρό. Την Πέμπτη λοιπόν, τι ώρα έγινε αυτό το πρωί? Ναι. Πήγε νοσοκομείο, όλα καλά. Πήγε στο νοσοκομείο, τον τσεκάρανε, ήταν όμως σε κατάσταση σοκ. Είχε πάθει σοβαρό μάλλον μετατραυματικό σοκ. Ξακολουθούσε και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ για όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξαναπήγαμε μετά στο δεύτερο νοσοκομείο που είναι το Παγνή. Τα είχε χαμένα, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει σωστά. Μάλιστα το είδαν και οι γιατροί και το καταλάβανε και ρωτήσανε, αλλά δεν κάνανε κάτι παραπάνω εκεί. Οπότε επιστρέψατε στο σπίτι μετά το νοσοκομείο, έκανε την αξονική, έκανε τα πάντα. Ναι, στο σπίτι λοιπόν, εσείς οι ειδικοί του καταλαβαίνατε ότι δεν είναι ο φυσιολογικός έτσι όπως ήταν και ξαφνικά πώς χάθηκε, τι συνέβη? Όχι, στα καλά καθόμενα εκεί πέρα που καθόταν με τη μητέρα μου, γιατί είτε ζαλιζόταν και δεν ένιωθε καλά. Ναι. Της είπε να πάμε μια βόλτα. Ωραία. Του λέει η μητέρα μου, ναι, ωραία, σε 2 λεπτά φεύγουμε. Και εκεί πέρα που γύρισε πάλι πίσω στην οροχήτη, άκουσε τα κλειδιά και άκουσε μάλλον την πόρτα να κλείνει και έφυγε. Έτσι, στα καλά καθούμενα. Πήρε το αυτοκίνητο. Ναι, δεν το συνηθίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Από τότε μετά βρήκαμε το αυτοκίνητο το Σαββάτο μεσημέρι. Σε ποια περιοχή το βρήκατε? Στο παλιό κάστρο, πάνω στην Εθνική, στον παράλληλο. Μάλιστα. Σε ένα παράλληλο δρόμο. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την αγωνία σας. Είναι ο αδελφός σας, είναι ένας νέος άνθρωπος. Ήταν καθόλου φυσιολογικός, έκανε σχέδια, όνειρα για το μέλλον κτλ. Να μου πείτε το ονοματεπώνυμό του και τι φορούσε ο άνθρωπος αυτός τη μέρα της εξαφάνισης. Νίκος Αεράκης λέγεται. Φορούσε μια μαύρη μπλούζα με λαδί μπουφάν και ένα μολυβί γκρίζο ανοιχτό παντελόνι με μαύρα παπούτσια. Με τρίο αναστήματος, γύρω στο 1,70 είναι. Ναι. Φυσιογνωμικά είναι στα. Στη φυσιογνωμία τη δική μου. Μοιάζεται δηλαδή. Μοιάζουμε δηλαδή, ναι. Χωρίς γυαλιά όμως. Ναι. Σίγουρα θα είναι σε κατάσταση σοκ. Σίγουρα δεν είναι καλά. Γιατί αλλιώς αν ήταν καλά θα μας είχε βρει. Κάνω έκκληση σε όλους που είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Αν έχουν δουν κάτι ή αν δουν ότι κάποιον στον δρόμο να περιφέρεται χωρίς λόγο ή αιτία, να καλέσουν την αστυνομία. Και σε ολόκληρη την Κρήτη. Και σε ολόκληρη την Κρήτη, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, στην περιοχή του από το Ηράκλειο και μάλλον από παλιό Καστρο μέχρι το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να είναι παντού. Δεν πάει κάπου το μυαλό σας, θεωρείτε ότι από το μετατραυματικό σοκ? Ναι, ναι, δεν είναι, δεν θεωρείται κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Δηλαδή δεν είναι ο Νίκος αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εύη μου, τι φορούσε όταν έφυγε, να επαναλάβουμε? Ναι, φορούσε γκρι παντελόνι, νομίζω είπε, και ένα λευκό πουκάμισο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το είπε ο αδελφός, να πω ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο στο παλιό καστρό 2 μέρες πριν, μετά το Σάββατο. Το κινητό του δίπλα είχε κλείσει από μπαταρία, τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο και μάλιστα έκανε σε όλους εντύπωση ότι όταν έφυγε ήταν μανιώδης καπνιστής, είναι μανιώδης να μιλάμε στον Νεστώτα καπνιστής, δεν πήρε τα τσιγάρα του, δεν πήρε χρήματα, δεν πήρε κάρτα, δεν πήρε τίποτα. Ξαναδείξουμε παρακαλώ τη φωτογραφία από το Missing Alert για αυτό το παιδί. Ναι. Μιλάμε, Νικόλαος Αεράκης, 44 ετών. Ο αδελφός του σας μίλησε πριν, τον ακούσατε, αγωνιά η οικογένειά του, γιατί πραγματικά
δεν συνέβη κάτι συγκεκριμένο, Άρια. Έτσι ξαφνικά έφυγε από το σπίτι μετά από κάποιο σοκ. Τι μπορεί να πει κανείς τώρα? Ίσως ακούσαμε ότι είχε και ένα χτύπησε στο κεφάλι του. Μήπως έχει κάποιες παρενέργειες από αυτό και ζαλίζεται, έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Να έχουν όλοι το νου τους εκεί. Αυτό, να έχουν όλοι το νου τους όμως εκεί. Αυτό έχει σημασία. Μα ο λόγος που μίλησε ο αδελφός στη δική μας εκπομπή είναι αυτός. Να το δουν στην τηλεόραση. Ίσως κάποιοι δεν έχουν ταυτοποιήσει, δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Βγαίνει ως μέλος της οικογένειας να πει: είναι ο αδελφός μου. Όποιος ξέρει κάτι, ας επικοινωνήσει με την αστυνομία, Ζήνα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε και σε αυτή την υπόθεση αίσιο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη μου. Εσύ έχεις και άλλα ρεπορτάζ. Συνεχίζεις τον αγώνα.